Επιβάρυνση του υγικού φορτίου στην Αττική το διήμερο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά κατέγραψε η ανάλυση των λιμάτων τη Ψιτάλια. Τι υπόλοιπε ημέρε το φορτίο παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, ο διπλασιασμό στα Χριστούγεννα και ο τριπλασιασμό στην Πρωτοχρονιά προβληματίζει του επιστήμονε. Το υγικό φορτίο την πρώτη περίοδο αυξήθηκε περίπου δύο φορέ σε σχέση με τι προηγούμενε μέρε. Στη συνέχεια επανήλθε περί των 10.000 φορέων προβλεπόμενους φορείς και σε συνέχεια είδαμε μία αύξηση η οποία έφτασε ως και τρεις φορές επάνω την πρωτοχρονιά. Περίπου 30.000 φορείς που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη επιτήρηση τις επόμενες ημέρες. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown, οι επιστήμονες κατέγραψαν ρεκόρ κατανάλωσης αγχολητικών και ναρκωτικών ουσιών. Το Νοέμβριο, οι χρήστε κοκαίνης στην Αττική εκτιμώνται σε 110.000. Το το οποίο ουσιαστικά έχουμε δει από την ανάλυση των λιμάτων όλο το διάστημα ε, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο είναι μια σταδιακή αύξηση των αγχολητικών από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο, με την κορύφωση να είναι το Νοέμβριο. Ε, μάλιστα σε επίπεδα υψηλότερα του Μαρτίου. Το ίδιο ισχύει και για την κατανάλωση της κοκαίνης. Είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση που έχουμε δει χρήση από το 2010, το Νοέμβριο του 2020. Είναι γύρω στις 100.000-110.000. Η ανάλυση των λιμάτων κατά τον κορονοϊό αποτυπώνει την επιδημιολογική εξέλιξη και περιλαμβάνει συμπτωματικού και ασυμπτωματικού. Η αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική αναμένεται να αποτυπωθεί στα τεστ από την επόμενη εβδομάδα, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες.